που αν του πέσει το τσεντίν του, ξεχρεωνούμε νουλί και πάμε και διακοπές. Τι ωραίο πράγμα! Υπερηδική μέσα στη Λευκωσία, στη Νέα Νιόρκη, στο Παρίσι, στη Σεούλ, στη Βαρκελόνη, στο Βερολίνο. Κλείωσαν την πόλη μία ολόκληρη εβδομάδα και ο κόσμος το υποστηρίζει, εχαρούμενος. Το Μονακό, το Πριγκιπάτο, κλεί μία εβδομάδα για τον τερματισμό και την εκκίνηση του ράλι του Μοντε Κάρλο, για τον αγώνα της Φόρμουλα 1, που ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα φκένουν πας στο βάθρο του νικητή και λούνονται οι σαπάνιες. Ποιος? Ο πρίγκιπας του Μονακό, που αν του πέσει το τσεντίν του, ξεχρεωνούμε νουλί και πάμε και διακοπές. Τούτο που με λυπεί παραπάνω είναι μία μερίδα πολιτικών που τους ψηφίζουμε για να έχουμε έναν καλύτερο μέλλον μες στον τόπο. Η φωνή του λαού που αντί να το υποστηρίζουν, κατακρίνουν το. Ένα γεγονός που μόνο του προσφέρει παραπάνω που ολόκληρη την πολιτική τους καριέρα σε τούν τον τόπο. Επίσκια, είχα την ευκαιρία να ζω στο εξωτερικό στις σπουδές μου. Ο ένας από τους τρεις που με ρωτούσαν πόθεν είμαι, δεν ήξερε καν που είναι Κύπρος. Ο άλλος ερώταμε αν είμαι Τουρκοκύπριος ή Ελληνοκύπριος. Και ο άλλος έξερε μόνο την Αγία Νάπα. Και έχουμε έναν τέτοιο γεγονός στον τόπο μας, που μόνο 8 χώρες της Ευρώπης το έχουν. Και το κερασάκι έρχεται και η Eurosport να προβάλλει τον νησί μας, την κουλτούρα μας, σε όλον τον πλανήτη. Και εμείς είναι να που κάνουμε. Μπαίνουμε μες στο που πήγαμε, βγάλουμε τα σώψικα μας, τα κομπλεξιλίκια μας, τα αποθυμένα μας, για τσίντες 6 ώρες που κλεί το κέντρο της Λευκωσίας. Επέφτια, ανοίξετε λίγο τους ορίζοντες σας. Γίνετε λίγο πιο open-minded. Φέρτε το νου σας. Μην πάτε το Σάββατο η ώρα 6-8.30 πρωί στο κέντρο της Λευκωσίας να πιείτε τον καφέ σας. Ούτε το δίλης που είναι να γίνει υπερηδική. Πιένετε αλλού. Όχι, δεν μπορούμε να σας κάνουμε το πρόγραμμα σας. Τέλος πάντων, τώρα η Κύπρος ξεκινά την Παρασκευή η ώρα 7 το απόγευμα στις Φοινικούδες. Εμείς, να είμαστε τζαμέ. Γεια σας.